Έχεις κάμερα? Έχεις κινητό? Έχεις υπολογιστή? Έχεις ιδέες? Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά, στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Από το δικό σας κανάλι Κάνω Σινεμά. Είμαι ο Χρήστος Αρώνης, σκηνοθέτης, που μαζί με την Έλενα τη Θεοδόρου, δημοσιογράφο, θα είμαστε. Καλησπέρα και από μένα, Χρήστο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Καλώς ήρθατε στη νέα εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης στη Ζούγκλα Κάνω Σινεμά, για να κάνουμε μαζί σινεμά. Όπως θα κάνουμε μαζί σινεμά και κάθε Κυριακή την ίδια ώρα με τις δικές σας ταινίες που εσείς έχετε δημιουργήσει. Χρήστο, σε τέτοια εποχή κρίσης μπορούμε να μιλάμε για τέχνη και σινεμά? Σε εποχές κρίσης, Έλενα, έχουν γίνει πολύ μεγάλα αριστουργήματα σε όλες τις τέχνες, και στη ζωγραφική και στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο και στη μουσική. Είναι πιθανό το γεγονός το ότι οι άνθρωποι πιέζονται, πρεσάρονται είτε από καθεστώτα είτε από τις οικονομικές ανάγκες, την εξαθλίωση, τις άσχημες συνθήκες ζωής, να αναζητούν διέξοδο και τη βρίσκουν μέσα από τις τέχνες. Ο κινηματογράφος είναι ένα πολύ σοβαρό μέσο, το οποίο είναι χρήσιμο για να λέμε ιστορίες, να κρύβουμε εικόνες, να κρύβουμε ιδέες, αλλά να επικοινωνούμε το τις μεταξύ μας μέσα από κώδικες. Και γενικά μπορούμε να πούμε ότι η τέχνη είναι και ψυχοθεραπευτική εν τέλει. Έτσι την κάνουμε καταρχήν για μας και μετά. Τώρα η τεχνική εξειδίκευση κλπ. Είναι ένα άλλο θέμα. Ειδικά για το σινεμά που κάνουμε εδώ πέρα, συγγνώμη να σε διακόπτω, πρέπει να πούμε ότι έχει το ιδιαίτερο ότι επειδή είναι μια ομαδική εργασία, είναι συνεργασία πολλών ανθρώπων, βοηθάει και στο να έρχονται οι άνθρωποι πιο κοντά, να επικοινωνούν καλύτερα στο δημιουργικό κομμάτι και μετά στην επικοινωνία μέσα από την εικόνα που προβάλλουν. Ξέρεις όμως τι θέλω να σε ρωτήσω. Το σινεμά είναι ένα πολύ ακριβό σπορ και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Το σινεμά είναι ένα ακριβό μέσο, τουλάχιστον για να αποφασίζει κανείς να πει ότι το ασκεί ως επάγγελμα ή ως χόμπι. Ακόμη, αν έχει υψηλές απαιτήσεις, αν θέλει να κάνει υψηλής τεχνικής ποιότητας ταινίες, είναι κάτι που δεν θα μας απασχολήσει και τόσο πολύ εδώ, στη δική μας εκπομπή. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε με τους φίλους μας, με όλους εσάς, είναι να μπορέσετε, αν έχετε το μεράκι, να μιλήσετε με εικόνες, να επικοινωνήσετε δικά σας πράγματα, ιδέες, σκέψεις, στοχασμούς, να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τεχνολογία που ήδη έχετε στα χέρια σας, χωρίς καν να προμηθευτείτε κάποια καινούργια. Δηλαδή, μια απλή οικογενειακή κάμερα, φθηνή ή ακριβότερη, δεν έχει καμία σημασία, είναι σε θέση να σας δώσει πάρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μέσα από την εκπομπή αυτή. Επίσης, ένα κινητό δίνει τη δυνατότητα βιντεοσκόπησης. Αν υπολογιστή όλοι τον έχουμε. Εδώ λοιπόν η δουλειά μας είναι να μπορέσουμε όλο αυτό να το αξιοποιήσουμε καλύτερα και να μην είναι καθόλου ακριβό το σπορ. Πάμε λοιπόν να πούμε στους φίλους μας τι είναι το Κάνω Σινεμά, για να κάνουμε μια εισαγωγή, να καταλάβουν τι ακριβώς θα κάνουμε εδώ πέρα. Το Κάνω Σινεμά είναι μια προσπάθεια που κάνουμε, είναι ένα βήμα, να το πω καλύτερα, που δίνουμε σε όλους εσάς που έχετε να πείτε κάτι, που είτε το έχετε κάνει ταινία, είτε θέλετε να το κάνετε, είτε θα το κάνουμε παρέα μέσα από εδώ πέρα. Είναι ο στόχος μας κάποια στιγμή να μπορέσουμε να κάνουμε μαζί, έτσι διαδραστικά, μια ταινία για αυτήν την εκπομπή, εσείς και εμείς. Είναι ένα βήμα για να προβάλλετε τις ταινίες σας, να μιλήσετε για εσάς, είτε θα έρθετε στο στούντιο, είτε μέσω του Skype.
θα έχουμε τη δυνατότητα για τους δημιουργούς μιας ταινίας μικρού μήκους να μπορέσουμε να σας έχουμε κοντά μας, έστω και μέσα από το Skype. Εάν βέβαια έχετε τη δυνατότητα να έρθετε και εδώ, είναι ακόμα καλύτερα. Οπότε, η εκπομπή μας θα βρίσκεται στο web, στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας κάθε Κυριακή στις 2 η ώρα, ενώ από τα μέσα περίπου του Οκτωβρίου θα είμαστε κοντά σας και μέσα από τη συχνότητα του Zoom στο GRTV. Όσες ταινίες μας στείλετε, όλες ανεξαιρέτως θα αναρτηθούν στη σελίδα μας στα www.zoogla.gr / κάνω σινεμά. Και οι ταινίες αυτές, Χρήστο, θα διαγωνιστούν και στο φεστιβάλ του Μαΐου, όπου θα γίνει έτσι μια όμορφη γιορτή για να δείξουμε και στον κόσμο που θα έρθει τις ταινίες, έτσι. Θα γίνει μεγάλο πανηγύρι εδώ. Διότι ήδη το ενδιαφέρον των φίλων μας μέσα από το Facebook που τόσο καιρό επικοινωνούμε, είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Zoogla.gr, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, έχουν έρθει αρκετές ταινίες, περιμένουμε και άλλες. Πρέπει να πούμε ότι θα διαγωνίζονται οι ταινίες που είναι μέχρι περίπου 10-12 λεπτά διάρκειας, έτσι. Οι υπόλοιπες, γιατί υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές, μισάωρες, ενός 20 λεπτού, 40 λεπτού, αυτές δεν θα διαγωνιστούν, αλλά εν τούτης θα καταχωρηθούν, όπως είπε και η Έλληνα, στη σελίδα μας του Κάνω Σινεμά, στο Zoogla.gr, ως εκτός συναγωνισμό. Εκεί θα μπορεί οποιοδήποτε ενδιαφέρεται ανά πάσα στιγμή να καταφύγει και να δει την ταινία σας, να την κρίνει και να την ψηφίσει. Πρέπει να πούμε ότι όχι ακόμη, αλλά σύντομα θα δώσουμε τη δυνατότητα στο κοινό μας, κοινό σας, να ψηφίζονται αυτές οι ταινίες, ώστε εκτός από τα βραβεία του φεστιβάλ που θα δοθούν και θα πούμε ποια είναι, να προκύψει και ένα βραβείο κοινού. Ένα βραβείο κοινού το οποίο θα το δώσετε εσείς και θα το δώσετε μέσα από την ψηφοφορία που θα είναι ασφαλής και δεν θα επιτρέψουμε ως πονηριές να διπλοψηφίζουν κάποια φιλαράκια μας και οι γονείς μας, έτσι. Έτσι να πούμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς, σίγουρα στο site, στο επίσημο site που είπαμε ότι είναι το www.zoogla.gr / κάνω σινεμά, αλλά και στην επίσημη σελίδα μας και ομάδα στο Facebook, που είναι www.facebook.com/κάνω σινεμά. Μπορείτε να επικοινωνείτε όμως μαζί μας από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τη 1 το μεσημέρι ως και τις 4 το απόγευμα, στο 211-55-50-500. Και αν σας αρέσει τόσο πολύ η εκπομπή μας, μπορείτε να την ξαναδείτε και να την κοινοποιήσετε μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, YouTube.com/Zoogla.tv. Ενώ αν θέλετε να μας στείλετε τις ταινίες σας, μπορείτε μέσα σε ένα DVD, στη διεύθυνση Πηγών 35 και Ερημάνθου, στη Νέα Κηφισιά, για το Zoogla.gr. Χρήστο, έχουμε εδώ πέρα να δούμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε μία πάρα πολύ ωραία ταινία, η οποία ονομάζεται Schwarzfire, δηλαδή Λαθρεπιβάτης, και είναι του σκηνοθέτη Pepe Dankert. Είναι μια ταινία μικρού μήκους, η οποία έχει κερδίσει και το Όσκαρ ταινίας μικρού μήκους το 1994. Θέμα της είναι η καταδίκη του καθημερινού ρατσισμού μέσα από μια ιστορία σε ένα τραμ. Ένας νεαρός νέγρος μπαίνει σε ένα τραμ, μια ηλικιωμένη που κάθεται δίπλα του φέρεται άσχημα, μονολογεί και προσβάλλει συνεχώς και αυτόν, αλλά και όλους τους μετανάστες. Στο τέλος, ο νεαρός νέγρος παίρνει την εκδίκησή του. Οι υπόλοιποι επιβάτες παρακολουθούν απλά τα γεγονότα σιωπηλοί. Πάμε να δούμε την ταινία και επιστρέφουμε να τη συζητήσουμε. Ich bin nicht der Kurier.
Da noch frei. Setzen Sie sich nicht woanders hin. Es gibt doch genug Plätze hier. Jetzt kann man schon nicht mehr Straßenbahn fahren, ohne belästigt zu werden. Wer von unseren Steuern profitiert, könnte sich wenigstens anständig benehmen. Als ob man sich nicht an unsere Sitten anpassen könnte. Onların Nacip Baba cümlesi var lan. Öbürünün Nacip güzel gözleri var. Saçları da güzel değil mi lan? Hı. Galiba Zara. Warum kommt ihr überhaupt alle hierher? Hat euch denn jemand eingeladen? Wir haben es alleine geschafft. Wir brauchen keine Hottentotten, die uns nur auf der Tasche herumliegen. Jetzt, wo wir selber so viele Arbeitslose haben, dann arbeiten die alle noch schwarz. Als ob das jemand kontrollieren könnte, wovon denen einer aussieht wie der andere. Man müsste wenigstens verlangen können, dass sie ihre Namen ändern, bevor sie zu uns kommen. Sonst hat man ja gar keinen Anhaltspunkt. Im Übrigen riechen sie penetrant. Aber das kann man ja schließlich nicht verbieten. Ob nicht die Italiener und Türken schon genug wären. Jetzt kommt auch noch halb Afrika. Ne diyor lan bu karı? Ağzını siktin orospusuna bak lan. Ne dediğini bilmiyor ya. Das wäre früher nicht passiert, dass alle rein dürfen zu uns. Mein Hans sagte immer, lassen wir einen rein, dann kommen sie alle. Die ganze Sippschaft. Die vermehren sich ja wie die Kanickel da und alle quer durcheinander. Kein Wunder, dass die da alle AIDS haben.
Die kriegen wir nie wieder los. Wenn das jetzt so weitergeht bei uns, gibt's bald nur noch Türken, Polen und Neger hier. Man weiß ja schon bald nicht mehr, in welchem Land man lebt. Fahrscheinkontrolle, Ihre Fahrscheine bitte. Okay. Na klar, Scheißtag. Danke. Okay. Okay. Ich traue mich ja schon nicht mehr auf die Straße, wenn es dunkel wird. Man liest ja so viel in der Zeitung. Naja. Wir haben uns jedenfalls einen Hund angeschafft, als man dem Türken die Wohnung unter uns gegeben hat. Man kann ja nie wissen. Sozialfall. Von wegen. Die wollen alle nicht arbeiten. Mama, guck mal. Fahrscheinkontrolle, Ihren Fahrschein bitte. Der Neger hier hat ihn eben aufgefressen. Mhm. Danke. So eine blöde Ausrede habe ich auch noch nicht gehört. Tja, wenn Sie keinen Fahrschein haben, muss ich Sie bitten, mit mir mitzukommen. Wenn ich Ihnen das sage. Hören Sie, ich hatte eben noch. Glauben Sie mir doch, ich bin noch nie ohne Fahrschein. Die haben es doch alle gesehen. Ich verstehe das nicht. Ja, ja. Sie haben es gesehen. Εδώ είμαστε λοιπόν. Το μάθημα το πρώτο είναι γεγονός. Είδαμε μια ταινία, έχει βραβευτεί με Όσκαρ, που θέλει να μιλήσει για το ρατσισμό, για τη μετανάστευση, για δύσκολα πράγματα, αλλά τελικά όταν μιλάμε για κάνω σινεμά, τελικά δεν μπορεί να τα προβλέψει όλα με τίποτα. Χάσαμε τους υπότιτλους. Αυτό όμως μας λέει τι, ότι μόνο που είναι απευθύνεται σε γερμανόγλωσσο κοινό, παρόλα αυτά έχουν εντυπώσει ότι την ιστορία την έχετε αντιληφθεί. Δεν θέλει και πολλά λόγια. Μπορούμε να πούμε και μια ιστορία χωρίς... Να πούμε ούτε μία λέξη. Χωρίς καμία λέξη, απλώς με τη μουσική. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή θέλει να... Δεν είναι ένα σχολείο ακόμη για να μάθουμε σε κάποιους, Έλενα, τι είναι, να κάνουν σινεμά. Δεν θέλουμε να βγάλουμε επαγγελματίες. Υπάρχουν σχολές που το κάνουν πολύ καλύτερα. Έτσι όλες οι σχολές που... Αυτό που θέλουμε ουσιαστικά είναι να κινητοποιήσουμε
κάποιους ανθρώπους που έχουν το μεράκι του σινεμά, να ευαισθητοποιήσουμε όσους θέλουν να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν μέσα από εικόνες. Απευθυνόμαστε σε όλους. Ακόμα και στους ομογενείς μας που μας βλέπουν αυτή την ώρα επίσης, είτε στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Γαλλία. Να τους στείλουμε τα πολλά μας χαιρετίσματα και χαιρόμαστε που ακουγόμαστε και μας βλέπετε μέχρι εκεί και περιμένουμε και τις δικές σας ταινίες. Γεια σου Γιώργο, Κάτια, Μαρίκα στην Αυστραλία, Νεράιδα του Facebook από τη Γερμανία, Ελλάδα, Ελλάδα από την Αμερική, Τάκη, Αλέξανδρε, Έλλη από το Παρίσι. Απευθυνόμαστε σε όλους. Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, είτε είστε ερασιτέχνες, είτε είστε επαγγελματίες. Απευθυνόμαστε σε θεατρικές ομάδες, σε πολιτιστικούς συλλόγους, σε δασκάλους, σε καθηγητές, σε καθηγητές και τους μαθητές τους. Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας ταινία και έχετε το μεράκι να το κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ πέρα να σας δείξουμε τον τρόπο, να σας βοηθήσουμε να φτιάξετε τη δική σας ταινία. Χρήστο, θα τους δείξουμε τον τρόπο πώς να κάνουμε. Ναι, σαφώς. Αυτό θα είναι στη διάρκεια του χρόνου, θα δίνουμε λεπτομέρειες, θα μας ρωτούν οι φίλοι μας τι χρειάζονται ενδεχομένως, εφόσον δεν μπορούν να πάρουν από αλλού πληροφορίες. Πρέπει να πούμε στους φίλους ότι σύντομα θα φτιαχτεί και ένα chat στη σελίδα μας στο Κάνω Σινεμά, στο zoogla.gr, όπου θα μπορούν και μεταξύ τους να συζητούν ή να δίνουν πληροφορίες κάποιοι άλλοι φίλοι που γνωρίζουν πράγματα και να επικοινωνούν και οι φίλοι μας μεταξύ τους ώστε να διευκολύνονται, έτσι να γίνουν μια παρέα, παιδιά, έτσι αρκετά μεγάλη. Αυτό που θέλω να πω είναι... Να μιλήσουμε λίγο, θα ήθελα, άμα θέλεις και εσύ, να μας πεις λίγο για τις κατηγορίες. Τι κατηγορίες έχουμε, τι είδους ταινίες περιμένουμε να μας στείλουν. Λοιπόν, οι κατηγορίες που θα διαγωνιστούν και στο φεστιβάλ που θα έχουμε στο τέλος είναι καταρχήν και θα δώσουμε και το πρώτο βραβείο ντοκιμαντέρ. Όταν λέμε για ντοκιμαντέρ θα επεκταθούμε περισσότερο, σημαίνει ψάξτε, ερευνήστε, τεκμηριώστε ένα θέμα κατά τη γνώμη σας, δείξτε τα καλά και στραβά και ανάποδα όπως το τρέιλερ σας προκαλούμε να κάνετε. Αποκαλύψτε πρόσωπα, καταστάσεις, προβάλλετε τον τόπο σας εκεί που ζείτε, οι ομογενείς, τον τρόπο, τις συνθήκες που ζείτε, τι θέματα έχετε, κάντε τα μικρές ιστορίες, είτε ντοκιμαντέρ, είτε φιξιόν. Τι είναι το φιξιόν? Φιξιόν είναι μια ταινία που αφηγείται μια ιστορία με ηθοποιούς, με σενάριο, με αρχή, μέση και τέλος, που εξελίσσεται κάποιο δράμα, το οποίο μπορεί να είναι είτε κωμωδία, είτε δράμα, είτε ό,τι νομίζετε. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δέσμευση. Η τέχνη είναι ανατρεπτική, είναι αναρχή. Κάντε ό,τι νομίζετε, όπως νομίζετε. Πολλές φορές έχει σημασία το τι θα πούμε και όχι το πώς. Αλλά και άλλες πάρα πολλές φορές έχει σημασία το πώς θα πούμε κάτι. Όλο αυτό είναι πια θέμα του κοινού το οποίο μας βλέπει, να αρέσουμε, να μην αρέσουμε, να επικοινωνήσουμε λιγότερο ή περισσότερο. Μια άλλη κατηγορία που θα έχουμε είναι το video art, που μπορείτε να παίξετε με τις εικόνες, με τα εφέ του υπολογιστή σας, με την κάμερα, να πάρετε φωτογραφίες καλλιτεχνικές, να στήσετε και πάνω να βάλετε κάποιες μουσικές, να αυτοσχεδιάσετε, να καταγράψετε το καλλιτεχνικό έργο που πιθανώς κάνετε ως λήπτες, ως εικαστικοί. Μπορείτε να φτιάξετε μικρά φιλμάκια, να τα ντύσετε με μουσική, να προσθέσετε κάποιο κείμενο, κάποιο ποίημα, γράφετε ποίηματα. Έτσι, να το ντύσετε με εικόνα και μουσική. Και για να μην φλιαρώ πάρα πολύ, είναι και η κατηγορία των animation για τους πιο εξειδικευμένους φίλους που παίζουν στα δάχτυλα το computer και μπορούν να φτιάξουν αυτή την κατηγορία του animation, που είναι τα cartoon που λέμε. Θα δούμε, θα δείξουμε δείγματα για αυτούς που δεν το γνωρίζουν. Όχι όμως αυτή την ώρα. Πρέπει να πω ότι εντελώς δημοκρατικά θα αποκλείονται εντελώς δημοκρατικά ταινίες, οι οποίες θα είναι υβριστικές. Όχι ότι δεν θα λένε βρωμολόγα, αν το σενάριο απαιτεί κάτι, βεβαίως είναι θέμα σενάριο. Λόγω ραδιοτηλεοπτικού, βεβαίως καλά να τα αποφεύγουμε. Θα κόβονται ταινίες που είναι συκοφαντικές, δηλαδή καταγγέλουν κάποιον, λένε ότι δεν κάνει κάτι, αλλά το λέμε χωρίς να το τεκμηριώνουμε. Έτσι. Αν έχουμε να το τεκμηριώσουμε, ο κύριος Τάδε ορίστε είναι κλέφτης γιατί έκανε αυτό και να τα τεκμήρια, βεβαίως
θα είναι αποδεκτό, έτσι. Επίσης, θα αποκλείεται τα πορνό. Όταν λέμε θα αποκλείεται τα πορνό, δεν σημαίνει ότι δεν θα δεχθούμε, θα δεχθούμε ταινίες που είναι αισθησιακές, που έχουν συναισθηματικό ή αισθησιακό αντικείμενο. Δεν λογοκρίνουμε τίποτα, αρκεί να μην είναι πορνό. Τώρα, το τι που διαχωρίζεται πορνό αισθησιακό είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο, θα το συζητήσουμε εν καιρό. Επίσης, θα αποκλείονται και ταινίες κάθε είδους προπαγάνδας, είτε πολιτικής, είτε εμπορικής επιχείρησης, ταινίες διαφημιστικές εμπορικών επιχειρήσεων, δεν θα συμμετέχουν στο όλο αυτό πρόγραμμα. Ήθελα να σου πω ότι διάβαζα ότι ο Ζαν Κοκτό, όταν αναφέρεται στο σινεμά, λέει ότι είναι μια ταινία και μια γραφή με εικόνες. Ενώ ένας άλλος συνάδελφος, ο Αλεξάνδρ Αρνοή, θεωρεί ότι ο κινηματογράφος είναι μια γλώσσα εικόνων με το λεξιλόγιο της, τη σύνταξή της, τη γραμματική της. Και ο Λουί Ντελίκ υποστηρίζει πως μια καλή ταινία είναι ένα καλό θεώρημα. Χρήστο, τι είναι το σινεμά? Το τι είναι το σινεμά, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Βεβαίως, σινεμά είναι... Τι είναι το σινεμά? Καταρχήν είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Κάνοντας σινεμά, βλέπουμε, δείχνουμε, καταγράφουμε τον κόσμο μέσα από ένα τετραγωνάκι, αυτό που λέμε κάδρο, αυτό που βλέπει η κάμερά σας όταν τραβάτε ό,τι βιντεοσκοπείτε. Αλλά όμως είναι και γενικότερα ένα παράθυρο στον κόσμο, με εισαγωγικά. Είναι ένας τρόπος, πιο απλά να μιλήσουμε, να λέμε ιστορίες με εικόνες, έτσι. Βέβαια, ιστορίες με εικόνες λένε και τα κόμιξ. Είναι κάτι παράλληλο, μπορούμε να θα δούμε στη διαδικασία, στη συνέχεια, πώς γράφουμε ένα σενάριο. Πολλές φορές το ζωγραφίζουμε πρώτα και μετά το κάνουμε ταινία. Είναι το decoupage, το, που λέμε το λεγόμενο. Είναι λοιπόν ένας τρόπος να λέμε ιστορίες, να εκθέτουμε τις ιδέες μας, τους στοχασμούς μας κλπ. Επίσης, το σινεμά δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε μέσα από ένα καρεδάκι, είναι και όλο αυτό που δεν βλέπουμε. Δηλαδή, τώρα εσείς βλέπετε εμάς τους δύο. Ξέρετε εμάς, δηλαδή εμείς αυτό θέλουμε να δείτε και αυτό βλέπετε. Αλλά το ότι επιλέγουμε να δείτε αυτό δεν αναιρεί το υπόλοιπο. Για μας αυτή τη στιγμή είστε κι εσείς εδώ, ζωντανοί. Δεν σας βλέπουμε, αλλά είστε εδώ. Αυτό που κάνουμε λοιπόν δεν είναι μόνο εμείς, είστε κι εσείς, είναι και όλος αυτός ο χώρος, έτσι. Ναι, επικοινωνούμε ιδέες, συναισθήματα, σκέψεις, καταγράφουμε το περιβάλλον που ζούμε. Βλέπουμε, δείχνουμε στον κόσμο αυτό που θέλουμε να δείξουμε, με το δικό μας βλέμμα όμως, έτσι, γιατί η πραγματικότητα υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Καθένας τη βλέπει διαφορετικά. Να πούμε ότι ουσιαστικά το σινεμά είναι στοχασμός, είναι ο τρόπος να βλέπει κάποιος τον κόσμο, είναι τρόπος ζωής, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι πάρα πολύ σοφό. Ακόμα και αν δεν κάνουμε σινεμά, το να ξέρουμε πώς γίνεται, να έχουμε αντίληψη της κινηματογραφικής γλώσσας, της κινηματογραφικής γραφής, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την ίδια μας τη ζωή, για την ίδια μας το χαρακτήρα, την ανάπτυξη, τον τρόπο που ζούμε. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, Έλληνα, το να πηγαίνουν τα παιδιά, σπουδάζουν, διαβάζουν πράγματα, παίρνουν πτυχία, δεν ξέρουν να μιλάνε, δεν έχουν άρθρωση. Δεν ξέρουν να στέκονται σωστά, είτε απέναντι στη σχέση τους, σαν σώμα, λέω, είτε απέναντι στο πελάτη τους, στο αφεντικό τους. Το να περάσει κάποιος από μια δραματική σχολή, που εγώ θα το συνιστώσα ανεπιφύλακτα έτσι κι αλλιώς, πάντα το κάνω στα παιδιά, το θεωρώ απαραίτητο για να πάρουν βασικά πράγματα. Δεν είναι να γίνουν ηθοποιοί, να μάθουν να εκφράζονται, να σπάσει η γλώσσα τους, να μάθουν να εκτίθενται, να στέκονται, να μιλάνε. Άρα λοιπόν. Όταν λέμε κάνουν σινεμά, εδώ τουλάχιστον εμείς θα ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με το φιλοσοφικό του κομμάτι, έτσι, και το στοχαστικό του κομμάτι και βέβαια το τεχνικό για να βοηθήσουμε πώς μπορεί να γίνει. Ναι, σωστά το είπες. Όντως είναι τρόπο ζωής, αλλά είναι τρόπο ζωής. Ήθελα να περάσουμε και να πούμε ότι μάλλον θα ήθελα να φέρετε στο μυαλό σας κάθε Ελληνίδα μάνα μόλις μαθαίνει την αντίδρασή της, μάλλον,
μόλις μαθαίνει το μυστικό του παιδιού της. Το ίδιο αντιδρά και η Ισπανίδα μάνα που στο σατυρικό βίντεο που θα δούμε μαθαίνει ότι στην Ισπανία του 2013, στην Ισπανία της κρίσης με το δούνου του και της ανεργίας, ο γιος της βρήκε δουλειά. Είναι μια εκπληκτική ταινιούλα που σκηνοθέτησε ο Ανδρέα Κάσασέκα Φερέρ και με την οποία προσπαθεί να αποτυπώσει το αντίκτυπο της κρίσης και της τεράστιας ανεργίας στην ισπανική κοινωνία. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Cariño, dinos qué te ocurre. He encontrado un trabajo. ¿Cuándo? Madre mía, madre mía. Un par de días. Un par de días, dice. Si ya lo sabía yo, si es que lo sabía, Tomás. A ver, Charo, por favor, cálmate. No, no me digas que me calme. ¿No ves lo rápido que ha sido quedarnos todos en el paro para que no vengan al niño y lo contraten? Bueno, pues déjale que nos dé una explicación. David, ¿cómo has conseguido el trabajo? Por medio de un amigo. Por supuesto que ha sido por medio de un amigo. Ya te lo decía yo, si es que te lo decía. Si todos se tiran por un puente, él se lanza primero y encima tres días antes. Egoísta, que eres un egoísta. Charo, vale ya. David, en la vida hay cosas que no podemos evitar. Tu madre y yo llevamos mucho tiempo parados. Incluso tu hermana, con dos carreras, también lleva tres años parada. Aquí todo el mundo está en el paro. Así que no me vengas con la tontería de que un amigo te ha ofrecido un trabajo. Pero si es que es verdad, papá, si es que dice que soy la persona idónea para el puesto. Te lo ofrece porque no has estudiado tu vida. ¡Es por eso, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Cómo vamos a hacer frente a esta situación? Pues no nos las apañaremos. ¿Y la gente? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Que nuestro hijo está trabajando. De momento haremos como que todo sigue igual. Somos una familia. Y de cara a todo el mundo seguimos todos en el paro, ¿entendéis? Y a tu hermana ni se te ocurra decirle una sola palabra de todo esto. La destrozarías. Lo siento, papá, de verdad, lo siento mucho. No pasa nada. Saldremos de esta. Por cierto, hijo, ¿de qué es el trabajo? De político. Έχουμε λοιπόν μια πανέξυπνη ταινία που μόλις είδαμε και είναι πόσο, μόλις 3,5 λεπτά νομίζω. Πόσα πράγματα μπορεί να πει κανείς σαρκάζοντας, ακυρώνοντας, μιλώντας ανάποδα από αυτό που θέλει να πει. Εδώ προφανώς καταγγέλει η ταινία την δυσκολία να βρει κάποιος δουλειά, την ανεργία στην Ισπανία. Και το βγάζει με αυτόν τον πολύ απλό και χαριτωμένο τρόπο, αλλά ένα πολύ τραγικό βέβαια, μια τραγική κατάσταση. Χρήστη, θέλω να σου πω ότι η τέχνη είναι η απεικόνηση πραγματικότητας, η ανάλυση και η σύνθεση της σε συγκεκριμένο έργο, μέσα από σχήματα, σύμφωνα με ορισμένη τάξη και χρόνο. Το σινεμά είναι τελικά τέχνη. Τι τη διαφοροποιεί από τις άλλες τέχνες? Το σινεμά είναι η 7η τέχνη. Πολλοί την αμφισβητήσανε, πιθανώς ακόμα να την αμφισβητούν. Εγώ θα έλεγα έτσι λίγο αυθαίρετα και χιουμοριστικά, είναι η τέχνη που κλέβει όλες τις άλλες. Δηλαδή και τις άλλες 6. Αν κάτι την κάνει 7η, και πράγματι κατά τη γνώμη μου είναι σαφώς τέχνη, είναι το γεγονός ότι το σινεμά είναι μοντάζ. Δηλαδή είναι μοντάζ, τι είναι, ο τρόπος που βάζουμε τη μία εικόνα δίπλα στην άλλη, η διάρκεια που έχει το κάθε πλάνο, θα δούμε τι είναι πλάνο, κάθε εικόνα δίπλα στην άλλη. Η ψυχή λοιπόν του κινηματογράφου που την κάνει, ξαναλέμε, την 7η τέχνη είναι το μοντάζ. Αξιοποιεί και όλες τις άλλες, βέβαια, και τα εικαστικά και τον λόγο και τη μουσική. Έτσι τα πάντα. Η μουσική. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε στην πορεία για το πώς μπορεί όποιος δημιουργεί τις ταινίες να δέσει με μια
σωστή και κατάλληλη μουσική την ταινία. Βεβαίως. Η μουσική θα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κουβέντας που θα κάνω εδώ πέρα με τους φίλους μας. Και μιλώντας για μοντάζ, θέλω να δούμε ένα ακόμη φιλμάκι το οποίο, στο οποίο ήμουν εγώ σύμβουλος της ομάδας των παιδιών που το φτιάξαμε. Ήταν από το Mini Doc, ένα φεστιβάλ που έκανε η Νομαρχία Χαλκιδικής με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν το αντικείμενο του ντοκιμαντέρ. Πρέπει να πω ότι τα παιδιά αυτά είναι αρκετά μεγάλα βεβαίως. Τρίτη ηλικία έχουν τελειώσει εδώ και 2 χρόνια από εκεί. Είναι πλέον φοιτητές περισσότεροι. Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, κανείς δεν είχε ιδέα από σινεμά. Η βοήθεια των 2 καθηγητριών που ήταν μαζί μας ήταν πάρα πολύ σημαντική. Αλλά τα παιδιά δεν είχαν ιδέα. Το πρόγραμμα απαιτούσε, αν θυμάμαι καλά, το πολύ 8 ώρες συζήτηση για να βρούμε το θέμα, να το κουβεντιάσουμε, να καταλήξουμε σε ένα σενάριο κλπ. Πρέπει να πω ότι λειτουργήσαμε περισσότερο group therapy, γιατί μιλήσαν τα παιδιά. Και όταν τελείωνε ο χρόνος πια που είχαμε στη διάθεσή μας, είχαμε απλώς τον τίτλο. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα πηγαίναμε πια για γύρισμα, δεν ξέραμε παρά μόνο τον τίτλο που ήταν η γιαγιά μου ερωτευμένη, μήπως είμαι κι εγώ. Και τα μέρη που θα πηγαίναμε για να τραβήξουμε κάποια θέματα. Λοιπόν, όλο αυτό το υλικό στη συνέχεια μονταρίστηκε. Εκεί λοιπόν μιλάμε για μοντάζ. Αυτή η ταινία έγινε εκ των υστέρων ντοκιμαντέρ, βεβαίως πάντα, απέκτησε οντότητα με το μοντάζ που έγινε εκ των υστέρων. Βάλαμε τα κείμενα εκ των υστέρων κλπ. Μπορούμε λοιπόν να δούμε αυτό το φιλμάκι. Ξανά ο τίτλος, από τον οποίο είμαι και εγώ ερωτευμένος, ήταν η γιαγιά μου ερωτευμένη, μήπως είμαι και εγώ, να δούμε το βιντεάκι αυτό. Πάμε να δούμε. Νομαρχία Χαλκιδικής, Mini Doc, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Είμαστε το ενίο λιγανιό. Το πρώτο. Είμαστε κινηματογραφική ομάδα. Το Γενικό Λύκειο Νέων Μουδανιών παρουσιάζει. Ήταν η γιαγιά μου ερωτευμένη. Μήπως είμαι κι εγώ. Ήταν ο παππούς μου ερωτευμένος. Μήπως είμαι κι εγώ. Συμμετείχα πέρυσι σε ένα θεατρικό και έτσι η κινηματογραφική ομάδα το πρόγραμμα αυτό με ενθουσίασε. Δεν περίμενα ότι θα καταφέραμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ ωραίο και νόμιζα ότι δεν θα το πετυχαίναμε ποτέ. Διάλεξαμε τον έρωτα γιατί είναι κάτι διαχρονικό, αφορά εμάς και τώρα και στο μέλλον. Δεν ξέρω τι να πω. Μάλλον δεν συμφωνήσω με τον Τάσο. Ο έρωτας. Το θέμα μας είναι ο έρωτας και πώς αυτός επηρεάζει τις ζωές μας. Είμαστε όλοι αφηρημένοι και είναι φανερό αυτό, άρα πιστεύω και ερωτευμένοι γι' αυτό. Ξέρω αν είμαι ερωτευμένη. Δεν μπορώ να καταλάβω πότε αρχίζει να το συνειδητοποιείς αυτό. Θα πω πραγματικά αυτό που νιώθω. Την άποψή μου, ο έρωτας είναι η αγάπη για τη ζωή. Άμα ζεις, ερωτεύεσαι. Υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει και έρωτας. Υπάρχει έρωτας και εγώ θα συμφωνήσω. Και το θυμάσαι αυτόν που έχεις ερωτευτεί, αν και έχει φύγει μακριά, ας πούμε, ή τον έχεις ξεχάσει. Τον θυμάσαι και νομίζεις ότι είσαι πάλι ερωτευμένος. Όπως το Μανώλη από το Γιάννητζά που θα συναντήσει στην κατασκήνωση, που ακόμα το θυμάμαι. Στην Τετάρτη Δημοτικού γνώρισα τον Μανώλη. Πήγαινε και αυτός εν όργανη και έτσι κάναμε ένα χορευτικό μαζί. Κάνοντας όμως εκείνες τις περίεργες φιγούρες και τα κόλπα, κάθε φορά που με ακουμπούσα, θυμάμαι, ένιωθα σαν να έτρωγα μπουνιά στο στομάχι. Μάλλον αυτός είναι ερωτής. Από τη γέννηση του ανθρώπου μέχρι και το θάνατό του, ο έρωτας υπάρχει. Γεννιέται, μεγαλώνει, αναπτύσσεται και πεθαίνει με τον άνθρωπο. Είμαι 45 χρόνια παντρεμένη και είμαι ερωτευμένη με τον άντρα μου. Εγώ έκανα 5 χρόνια λογαριασμένος. Τα ωραία χρόνια της ζωής μου. Καταλαβαίνω αυτό. Ο ερωτάς είναι εγώ το νιώθω όλη μέρα, οπότε πάω στο σπίτι, οπότε δεν αλλάζει τίποτα. Παρόλο που πέρασαν τόσα χρόνια, δεν αλλάζει τίποτα από εκεί τη μέρα. Ο έρωτας υπάρχει.
υπάρχει σε όλες τις ηλικίες και όλες τις εποχές. Εάν προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το έρωτα αν είκατε μάχα, εκεί θα δούμε όλες τις εκφάνσεις του έρωτα στη ζωή του ανθρώπου. Όταν ο έρωτας είναι σοβαρός, από αυτούς που ακούς να χτυπάνε καμπάνες χαμόσυνες στα αυτιά σου όταν ερωτευτείς, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να κοροϊδέψει ο ένας τον άλλον. Αρχεί να υπάρχει σοβαρότητα στο αίσθημα. Ήταν μια εξαιρετική φορά και μας έκανε τον άνδρα. Σας άρεσε. Ένα. Ωραίος. Πολύ όμορφος. Λοιπόν. Δεν νιώσατε κάτι όταν τον είδατε? Όχι. Ο έρωτας είναι ζωή. Και δεν πάει να πει ότι είμαστε ερωτευμένοι με το Α ή το Β πρόσωπο. Είμαστε ερωτευμένοι γενικά με τη ζωή. Ο τρόπος, η συμπεριφορά του, ο τρόπος που μιλούσε, που κινιόταν, η εμφάνιση, όλα. Τι σου άρεσε περισσότερο σε αυτό? Τι σου αρέσει? Ποια? Έχει ωραία παιχνίδια. Για περνάς. Για περνάς. Ελάτε εδώ. Ο έρωτας είναι κάτι τρελό, κάτι έτσι δυναμικό, γουστόζικο. Δύσκολο, αλλά ωραίο και εύκολο. Δεν έχει νόημα, νόημα είναι η ίδια ύπαρξη του. Για μένα ο έρωτας είναι κάτι εντελώς ψυχεδελικό, κάτι ακανόνιστο. Υπάρχει, αλλά και δεν υπάρχει. Και όταν υπάρχει νομίζεις ότι δεν υπάρχει στην κανονική του μορφή. Είναι κάτι που δεν ορίζεται, κάτι που το νιώθεις και νομίζεις ότι πετάς, ότι όλος ο κόσμος είναι δικός σου. Και νομίζω ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Βασικά, ο πραγματικός έρωτας είναι σπάνιος και δεν έχει όριο ηλικίας. Θα πάμε στον επόμενο. Ο έρωτας και η χαρά για μένα είναι τα δύο μεγαλύτερα και καλύτερα συναισθήματα που υπάρχουν. Έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι ο έρωτας είναι κάτι σαν αρρώστια, αλλά καλή αρρώστια που προσβάλλει τους πάντες και τα πάντα και τα συμπτώματα εμφανίζονται πάντα στο τέλος. Ερωτεύομαι σημαίνει να νιώθεις ξεχωριστή, να αφοσιώνεις ολοκληρωτικά, να είσαι αφηρημένη και να σκέφτεσαι μόνο αυτόν, να νιώθεις μια περίγραπτη χαρά. Τα έχει νιώσει αυτή η γιαγιά μου. Εγώ? Η γιαγιά μου έχει ερωτευτεί, αλλά όχι τον παππού μου. Ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε, αλλά αυτός πέθανε και την άφησε μόνη με την κορούλα τους. Παράξενα χρόνια τότε, γιατί την πάντρεψαν με τον αδερφό του άντρα της, τον κουνιάδο της, δηλαδή τον παππού μου. Στην πορεία, λογικά θα αγαπήθηκαν. Έκαναν 6 πολύ καλά παιδιά και έζησαν μαζί γύρω στα 60 χρόνια. Σε σχέση με τη γιαγιά μου πιστεύω ότι ο έρωτας εμφανιζόταν σαν ζήλια, σαν σκηνούλες ας πούμε. Εκεί καταλάβαινα ότι η γιαγιά μου ας πούμε είναι ερωτευμένη ακόμα με τον παππού μου. Σε μένα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Μου αρκεί να κοιτάζω τον άλλο στα μάτια και να καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα με ολοκληρώνει έτσι απλά. Η εικόνα είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο επηρεάζει τον άνθρωπο και τον κάνει να ερωτεύεται. Μετά έρχεται η γνωριμία και η σχέση η πνευματική και τότε δένεται περισσότερο ο άνθρωπος ο ένας με τον άλλο. Εδώ είμαστε και πάλι. Πρέπει να σας πω ότι και οι τρεις ταινίες που είδαμε, βέβαια η ελληνική, γιατί άλλες έτσι και άλλες δεν ισχύει, δεν είναι διαγωνιζόμενες. Είναι ταινίες που για τη δική σας ψυχολογία που δείξαμε και για να επικοινωνήσουμε κάποιες πληροφορίες, έτσι πως έχουμε κουβεντιάσει. Θέλω να ευχαριστήσουμε τον Μάκη, που πίστεψε στην ιδέα του Κάνω Σινεμά και μας έδωσε τις δυνατότητες και το βήμα εδώ για να κάνουμε παρέα αυτό που κάνουμε παρέα μαζί σας.
ελεύθερα, δίχως λογοκρισία, δίχως καθοδήγηση. Να ευχαριστήσουμε όμως πολύ και τον υπεύθυνο της διαδικτυακής τηλεόρασης του Ζούγκλα, κύριο Νίκο Σακά, καθώς και όλο του το επιτελείο για την πολύτιμη βοήθειά του όλο αυτό τον καιρό για να βγούμε στον αέρα. Και βέβαια τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Βασιλιάδη, τον υπεύθυνο του πληροφοριακού τμήματος με όλο το επιτελείο για την επιμέλεια της σελίδας μας του Κάνω Σινεμά στο ζούγκλα.gr και για την όποια υποστήριξη χρειαζόμαστε και τον ζαλίζουμε ελαφρώς, γιατί μας άσχετο του πληροφορική σινεμά κατέχουμε όσο κατέχουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας και να σας πούμε ότι αν έχετε οποιαδήποτε ιδέα, οποιαδήποτε πρόταση, παράπονα ίσως, σχόλια, πληροφορίες μπορεί να χρειάζεστε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το email της εκπομπής μας, kanosinema@papakizoogla.gr. Μπορείτε να μας βρείτε, όπως είπαμε και πριν, στην επίσημη σελίδα μας στο zoogla.gr / kanosinema, όπως και στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, www.facebook.com/kanosinema. Αν σας αρέσει η εκπομπή μας και θέλετε να την ξαναδείτε, αν θέλετε να την κάνετε share στους φίλους σας, μπορείτε μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, youtube.com/zoogla.tv. Είμαστε εδώ πέρα στα τηλέφωνα από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 4 το απόγευμα. Το τηλέφωνο μας είναι 211-55-50-500. Ενώ αν έχετε την ταινία σας και σας άρεσε η εκπομπή μας και θέλετε να μας στείλετε, μπορείτε και μέσω DVD στη διεύθυνσή μας, Πηγών 35 και Ερημάνθου, στο κτίριο της Ζούγκλας, στη Νέα Κηφισιά. Ευχαριστούμε. Θα είμαστε εδώ και την άλλη Κυριακή στις 2 η ώρα. Να είστε καλά. Έχεις κάμερα? Έχεις κινητό? Έχεις υπολογιστή? Έχεις ιδέες? Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά, στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας δημιουργία.